ως εταιρεία έχουμε επικεντρώσει την προσοχή και τους πόρους μας στα νέα προϊόντα. Συγκεκριμένα, το 99% των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη αφορά στη δημιουργία αυτών των νέων smoke-free προϊόντων, ενώ σε αυτά επενδύεται και το 76% των εμπορικών εξόδων της εταιρείας. Από την πλευρά μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να πείσουμε τους καπνιστές να απομακρυνθούν από το τσιγάρο. Δεν είναι όμως αρκετό. Χρειάζεται να υπάρχει και το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και υποστήριξη από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι πρωτοπορεί. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα συγκεκριμένο πλάνο, ώστε οι πωλήσεις τσιγάρων να μπορούν να σταματήσουν εντός των επόμενων 10 ή 15 ετών, σε πολύ άριθμες χώρες. Είναι ο άνθρωπος που τα άλλαξε όλα. Του οφείλουμε πολλά και τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Τα λόγια του Ανδρέα Καλατζόπουλου κάνουν την ευθύνη μας μεγαλύτερη από ποτέ. Θα συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και να το κάνουμε όχι με την έπαρση του εγώ, αλλά με τη δύναμη του όλοι μαζί. Γι' αυτό και ζητήσαμε από εκλεκτούς συνεργάτες που στο βάθος των ετών έχουν υπάρξει άμεσα ή έμεσα στο πλευρό της Παπαστράτος να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τα 90 χρόνια ζωής μας. 90 χρόνια Παπαστράτος. Αν όμως θέλουμε να ακριβολογούμε, δεν είναι 90, είναι 90 συν 25, διότι η Παπαστράτος υπήρξε και άλλα 25 χρόνια σαν εμπορική εταιρεία και όχι σαν καπνοβιομηχανία. Αν είχαμε κανέναν που σήμερα θα ήταν 140 χρονών, θα μπορούσε να μας πει πολλά για αυτή την εταιρεία, για τον έντονο οικογενειακό της χαρακτήρα και για την αφοσίωση στους υπαλλήλους της. Κάθε επέτειος είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού. Μια αφορμή για να σκεφτούμε από πού ξεκινήσαμε, τι απόσταση έχουμε καλύψει έως σήμερα για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε, αλλά και πού θέλουμε να πάμε. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει μια εταιρεία επιτυχημένη? Το να έχει γερές ρίζες, για να έχει στέρεο παρόν, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να διαβάζει καλύτερα το μέλλον, να προσαρμόζεται σε αυτό, να αλλάζει, να μετασχηματίζεται. Νομίζω ότι ο Παπαστράτος κατάφερε στο μετασχηματισμό της ψηφιακής εποχής και της βιώσιμης ανάπτυξης να έχει την πρωτοπορία και μάλιστα να αναφέρει ο CEO ότι από εταιρεία καπνοβιομηχανίας να γίνεται εταιρεία τεχνολογίας. Συγχαρητήρια για όσα λοιπόν έχετε κατορθώσει σε αυτά τα 90 χρόνια και για τους στόχους που έχετε θέσει για τα επόμενα. Θα είμαστε αρρωγοί και στο πλάι σας, καθώς αυτή είναι η επιχειρηματικότητα που θέλουμε. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την Παπαστράτος. Όχι μόνο γιατί είναι ένα από τα ιδρυτικά μας μέλη και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αλλά γιατί αποδεικνύει καθημερινά ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας, όπως απαιτεί η εποχή, είναι εφικτές.